Απομόνωση. Φυλακές Αβέροφ. 14 Σεπτέμβρη 1946. Γλυκιά μου μανούλα, τι κάνεις? Πόσο λαχταρώ να σε δω πάντα, μα αυτές τις ώρες πολύ, πάρα πολύ. Να σε σφίξω στην αγκαλιά μου, να σου ζητήσω συγνώμη για τον ασήκωτο πόνο που θα σου δώσω πάλι στην ψυχή. Μανούλα μου, πολύ λίγες ώρες μου μένουν ακόμα. Τρέχω νοερά κοντά σου, να σε σφίξω στην αγκαλιά μου, να σε φιλήσω γλυκιά μου, γιατί δεν θα ξαναειδωθούμε ποτέ πια. Αυτό που θα ακούσεις είναι φοβερό, όμως σε λίγο θα γίνει. Η καρδιά μου, που γεμάτη αγάπη και ζέστη όπως πάντα για σένα, για όλους, και το χέρι που γράφει, σε λίγο δεν θα κινείται πια. Το κορμί μου θα πέσει στη γη, πλημμυρισμένο στο αίμα του, από τις σφαίρες των δημίων ξενόδουλων φασιστών του κεφαλαίου. Με σκοτώνουν, μανούλα, σε λίγο, μα εσύ με ξέρεις πιο πολύ από όλους. Δεν φοβάμαι, προχωρώ και ξέρω πως πρέπει να ζήσω, μα ξέρω και να πεθάνω όταν πρέπει. Με βήμα σταθερό και κλειστό, γεμάτη υπερηφάνεια, και το στήθος φουσκωμένο από ικανοποίηση, γιατί πεθαίνω καθαρή Ελληνίδα. Για τα ιδανικά και την πραγματική ελευθερία του ελληνικού λαού. Μα εσύ, μανούλα, πρέπει να είσαι υπερήφανη για ένα χαμό σαν το δικό μου. Αν ποτέ μάθεις αυτό που πιστεύω πως δεν θα μάθεις ποτέ. Δεν θέλω να κλάψεις, μανούλα. Χρειάζεται ψυχραιμία, λογική. Ο σκοπός του θανάτου μου είναι ιερός για όλους τους λαούς της γης. Μανούλα, είναι χιλιάδες οι μανούλες που πόνεσαν ή θα πονέσουν όπως εσύ, μανούλα μου. Μανούλα μου, δεν πρέπει να κλάψεις για μένα αν μάθεις ποτέ τον χαμό μου. Αυτό θα είναι ντροπή και καταφρόνια για την χαμένη κόρη σου. Θέλω να το έχεις καύχημα, γιατί πεθαίνω σωστή Ελληνίδα με το κεφάλι ψηλά. Ξαναλέω, σωστή Ελληνίδα. Μανούλα μου, αυτές τις λίγες ώρες που μου μένουν, το περισσότερο μέρος το διαθέτω νοερά μαζί σας. Θέλω να σας δω όλους, όλο τον κόσμο. Μα πιο πολύ εσένα, μανούλα, να σε γεμίσω φιλιά, να σου πω το στερνό «έχε γεια». Τα φιλιά μου σε όλους, δικούς μας, ξένους, όλο τον κόσμο. Μανούλα, σε αφήνω για πάντα. Λαμπρινή Ηλία Ραντά.